είμαι ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ένας από τους σημαντικότερους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Μέσω της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας κατάφερα να προκαλέσω το θαυμασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Παρά τις αντιπαραθέσεις για τον τόπο καταγωγής μου, αν πρόκειται για την πάργα ή τα ψαρά, έχω μείνει στην ιστορία ως βέρος ψαριανός μιας και όλη μου η δράση είναι συνδεδεμένη με το νησί, ενώ και η οικογένειά μου έμεινε στα ψαρά γεννήθηκα μεταξύ του 1790 και 1793 στα ψαρά από τον ψαριανό δημογέροντα Μική Κανάριο και τη Μαρό Μπουρέκα ενώ έχασα τον πατέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία και μη έχοντας άλλη διέξοδο άρχισα να δουλεύω σε πλοία άλλων συγγενών μου, κυρίως του θείου του Δημήτρη Μπουρέκα όντας καπετάνιος ταξίδεψα στην Οδυσσό αρχικά το 1820 και παρόλο που γνώριζα για τη φιλική εταιρεία δεν έγινα μέλος της, αν και με το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης εκουσίως προσπάθησα με όσα μέσα διέθετα να βοηθήσω στον αγώνα κυρίως κάνοντας επιδρομές στα μικρασιατικά παράλια αρχικά και έπειτα εντασσόμενος στα πυρπολικά του στόλου των ψαρών. Το θάρρο και η τόλμη που με ξεχώριζε έμειναν ιδιαίτερα γνωστά από το μεγάλο μου ανδραγάθημα να πυρπολίσεω την τουρκική ναυαρχίδα του Πασακαράλη στη τον Ιούνιο του 1822, ω αντίπεινα για τη σφαγή στο νησί, μαζί με τον Πιπίνο, είχα ως στόχο να πυρπολίσω την τουρκική ναυαρχίδα ενώ ο Πιπίνος την αντιναυαρχίδα των Τούρκων. Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία και 2.000 Οθωμανοί βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνη τη νύχτα, ενώ η αντιναυαρχίδα τους υπέστη σημαντικές ζημιές. Η φήμη μου ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και ξένοι λογοτέχνες και συγγραφείς ανέδειξαν την ηρωική μου στάση ανάμεσα στους οποίους και ο Βίκτορ Ουγκό, ο Λόρδος Βίρονας αλλά και ο ιστορικός Τόμας Γκόρντον. Λίγο αργότερα κατάφερα να πυρπολίσω την αντιναυαρχίδα του τουρκικού στόλου όντας αγκυροβολημένη στο λιμάνι της Τενέδου, τον Οκτώβριο του 1822, να καταστρέψω μια τουρκική φρεγάτα στη Σάμο το 1824, αλλά και να καταφέρω να πλήξω σημαντικά τον Αιγυπτιακό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας παραπλανώντας τον εχθρό και υψώνοντας ρώσικη σημαία με αποτέλεσμα να μην γίνω αρχικά αντιληπτός και να επιφέρει ζημιές από το 1826 είχα αναλάβει κυβερνήτης του νέου πλοίου Ελλάς και το 1827 αντιπροσώπευσα τα ψαρά στην Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Τριζίνα. Μετά την ανάδειξη του Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, διορίστηκα φρόραρχος της Μονεμβασιάς και βοήθησα στην αντιμετώπιση των ανταρτών σε Μάνη και Ήδρα αλλά μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, αποσύρθηκα στη Σύρο. Με το διορισμό ωστόσο του Όθωνα ω βασιλιά τη Ελλάδα, έφτασα μέχρι το βαθμό του Ναβάρχου, ενώ διορίστηκα υπουργό ναυτικών στην κυβέρνηση Ανδρέα Μεταξά και στην κυβέρνηση του Ιωάννη Κολέτη αλλά και στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου το 1854. Ωστόσο, οι απόψει μου ήταν αντίθετε με εκείνε του βασιλιά και όταν το 1862 μου δόθηκε εντολή για σχηματισμό κυβέρνηση, πρότεινα πρόσωπα που ο Όθωνα δεν αποδέχτηκε με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για σχηματισμό κυβέρνηση στον Ιωάννη Κολοκotρόνη. Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική σκηνή έχοντα ήδη φτάσει 75 ετών. Η επανάκαμψή μου έγινε κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου σχηματίζοντα Οικουμενική Κυβέρνηση λόγω τη ιδιαίτερη εκείνη περίοδου για να αφήσοντα εν ενεργεία Πρωθυπουργό την τελευταία μου πνοή στι 2 Σεπτεμβρίου του 1877.